Α, τι έγινε, έλατε. Ότι με πιάσατε, την ώρα που γκούγκλαρα κάτι στο ίντερνετ. Διάβασα για το Μουσό. Το ξέρετε το Μουσό? Ο Μουσό ήταν ένας Γάλλος μαθηματικός. Είμαστε στη Γαλλία, περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, η εκβιομηχάνηση προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στη Γαλλία όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα κοιτάσματα του άνθρακα τελειώνουν πολύ γρήγορα. Και η μόνη δυνατή πηγή εισαγωγής άνθρακα ήταν η Αγγλία. Οι Γάλλοι όμως δεν ήθελαν να ζητήσουν από τους Άγγλους, γιατί ήταν οικονομικοί αντίπαλοι. Ήταν σαν να πούμε ότι παίζει ποδόσφαιρο Λιόν Τσέλσι, κάτι τέτοιο. Βγάζουν λοιπόν την εξής ανακοίνωση. Υποσχόμαστε οικονομική βοήθεια σε όποιον ερευνητή θα προτείνει ελπιδοφόρες λύσεις. Εδώ λοιπόν είναι που έρχεται και ο Αγκουστίνο Μουσό, ο οποίος συνδύασε δύο κατασκευές ήδη πάρα πολύ γνωστές. Αλλά για να σας το πω ακριβώς, μισό λεπτό. Λοιπόν, συνδύασε ένα μαυρισμένο κύλο κύλιδρο που περιείχε νερό και ένα κύλο καθρέφτη, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να εστιάσει την ηλιακή ακτινοβολία πάνω στον κύλιδρο με το νερό. Ήδη το 1861, ο Μουσό μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μηχανή του και να παράγει ατμό. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, ο Μουσό έβαλε ως σκοπό να βελτιώσει τις μηχανές του και η γαλλική κυβέρνηση του έδωσε χρήματα για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Τα άμεσα αποτελέσματα λοιπόν από όλες αυτές τις προσπάθειες ήταν δύο. Αφενός, ο Μουσό κατασκεύασε έναν ηλιακό φούρνο. Ο ηλιακός φούρνος αυτός χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ από το στρατό, γιατί μπορούσαν οι καημένοι στρατιώτες να τρώνε ζεστά γεύματα χωρίς να παράγουν καπνό. Το άλλο αποτέλεσμα ήταν μία ατμομηχανή, η οποία φυσικά λειτουργούσε με ατμό, ο οποίος ατμός παραγόταν από την ηλιακή συσκευή του Μουσό. Ο Μουσό κατασκεύασε πάρα πολλές μηχανές, η μεγαλύτερη των οποίων όμως εκτέθηκε στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1878. Ο κονικός καθρέφτης είχε διάμετρο 5 περίπου μέτρων, ενώ η μηχανή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να παράγει και πάγο. Στο Μουσό απονεμήθηκε χρυσό μετάλλιο για την ατμομηχανή του. Εδώ όμως κάπου ξεκινάνε μερικά προβληματάκια για τον Γάλλο μαθηματικό μας. Πρώτον, ο καθρέφτης της ατμομηχανής είναι φτιαγμένος με μια ασημένια επίστρωση, η οποία έχει την τάση να οξυδώνεται και αυτό σημαίνει ότι πρέπει συνέχεια να την καθαρίζουμε. Άρα λοιπόν μειώνεται η απόδοση της μηχανής. Δεύτερον, βρέθηκαν νέα κοιτάσματα άνθρακα στην Γαλλία και έτσι λοιπόν δεν υπήρχε πια η ανάγκη για να έχουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και τρίτον, σε μία αναφορά, χαρακτηρίστηκε η μηχανή του Μουσό ως οικονομικά ασύμφορη. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η γαλλική κυβέρνηση να σταματήσει να υποστηρίζει οικονομικά τις έρευνες του Μουσό. Και έτσι, αυτό ήταν και το τέλος της μηχανής του Μουσό. Μέχρι τη στιγμή που με τσακώσατε, πάνω κάτω αυτά μπόρεσα να βρω. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ γυρίζω στον υπολογιστή μου να τον μελετήσω λίγο παραπάνω και εσείς, καλό μάθημα!